Είμαστε με τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτορών Λέσβου, κύριο Παναγιώτη Χατζικυριάκο, και πρόκειται να κάνουμε έναν απολογισμό για φέτος το καλοκαίρι. Κύριε Χατζικυριάκο, πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική περίοδος? Φέτος ήταν και είναι μια πολύ καλή χρονιά. Θα έλεγα ανέλπιστα πήγε καλά, πολύ παραπάνω από τις προσδοκίες που είχαμε αρχικά. Είναι αρκετοί οι λόγοι που πιστεύω ότι μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Ο ένας ο λόγος είναι ότι είναι ένα νησί το οποίο έχει να δώσει πάρα πολλά. Είναι ένα νησί το οποίο είχε ένα χαμηλό προφίλ σε σχέση με άλλα νησιά που είχαν τα γνωστά προβλήματα με τις υπερχρεώσεις και όλα αυτά. Και αυτό βγήκε πολύ γρήγορα προς τα έξω. Δηλαδή, οι πρώτοι επισκέπτες που ήρθαν στην περίοδο του Πάσχα, γυρνώντας πίσω στα σπίτια τους, στις δουλειές τους, θεωρώ ότι είπαν τα καλύτερα λόγια. Γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές που μας είπαν κόσμος που ήρθε αργότερα, ότι μας είπαν κάποιοι που ήρθαν νωρίτερα, πάτε στη Λέσβο, γιατί η Λέσβος δεν είναι πολύ ακριβή, έχει ποιότητα, έχει να δώσει. Και πίστευα όλα αυτά βοήθησαν στο να φτάσουμε στο σήμερα με μια καλή χρονιά σε σχέση με τις προηγούμενες, το διάστημα που δεν μας πήγε καλά. Και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι καλύτερα. Μιλώντας με νούμερα, πόσους Τούρκους επισκέπτες είχαμε και αν να περιμένουμε και την επόμενη χρονική περίοδο να συνεχίζουν να έρχονται, και πόσους Ευρωπαίους είχαμε με τα τσάρτερ? Θεωρώ ότι η Τουρκία μάλλον θα είναι το νούμερο ένα φέτος, έτσι πως έχει πάει μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε περάσει 55.000 και ο Σεπτέμβριος πιστεύω θα περάσει τις 60.000. Αν θυμάμαι καλά, αν πούμε για ρεκόρ, ήταν το 16-17 με 51.000. Άρα πάμε για νέο ρεκόρ. Θεωρώ ότι οι Τούρκοι επισκέπτες δεν θα σταματήσουν να έρχονται. Είμαστε σε μια, θα έλεγα, συνεχή μετακίνηση των Τούρκων προς το νησί, ειδικά προς τη Λέσβο. Θα περάσουμε τις 60.000, ίσως να πάμε και στις 70.000 μέχρι το τέλος του έτους. Θα τους έχουμε σίγουρα τα Σαββατοκύριακα και σε κάποιες γιορτές που έχουμε εδώ στη Λέσβο, όπως είναι η γιορτή του Κάστανου και κάποια άλλα που τους άρεσε πάρα πολύ και έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια ότι μας επισκέπτουν για τέτοιες δράσεις. Θα τους ξαναδούμε, ίσως και σε πιο μεγάλο αριθμό. Και μη σας κάνει εντύπωση να τους δούμε και στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητικότητα και τους επισκέπτες που είχαμε μέσω τσάρτερ, πώς ήταν αυτή? Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακριβή νούμερα, αλλά θεωρώ θα περάσουμε τις 50.000. Πήγε ικανοποιητικά, αρκετά θα έλεγα, και αυτό το κομμάτι. Δεν έχουν την ίδια φιλοσοφία των Τούρκων. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει χρόνο, θέλει άλλου είδους προσέγγιση η ευρωπαϊκή αγορά με αυτόν τον Τούρκων. Κινείται διαφορετικά όπως το βλέπουμε και εμείς, αλλά πήγε καλά, διότι στην ουσία τα αεροπλάνα φέτος που ήρθαν ήταν μόνο για τη Λέσβο, δεν τα μοιραζόμασταν με άλλα νησιά όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν σχεδόν γεμάτα, ο κόσμος πέρασε και εκεί καλά, έχουμε καλές εντυπώσεις. Ίσως να έχουμε και άλλες αγορές του χρόνου, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Ένωση Πρακτόρων για τους συναδέλφους μας να ανοίξουμε και άλλες αγορές και πιστεύω ότι θα πάει και εκεί καλά. Αλλά δεν θα δούμε αυτά τη μεγάλη διαφορά όπως είναι των Τούρκων, ένα άνοιγμα μεγάλο όπως έγινε φέτος, ξαφνικά δηλαδή βρεθήκαμε με συν 20.000 με τις προηγούμενες χρονιές. Δεν θα το δούμε εύκολα, αλλά θα δούμε αύξηση και εκεί. Αυτό το άνοιγμα των Τούρκων, πού πιστεύετε ότι οφείλεται? Είναι λίγο πολύπλοκο. Το άνοιγμα των Τούρκων καταρχήν, και το λέω ξεκάθαρα, και οφείλεται στην μεγάλη προσπάθεια των τουρκικών πρακτόρων. Γιατί οι τουρκικοί πράκτορες πάντα μπαίναν μπροστά στην Τουρκία. Είναι οι καλές σχέσεις που έχουμε με συναδέλφους από τα πάντα παράλληλα, ειδικά από τη Σμύρνη και το Αϊβαλί, και όχι μόνο, και από την Κωνσταντινούπολη θα έλεγα. Και αυτό έχει οριμάσει με τα χρόνια. Για κάποιους λόγους προτιμήθηκε το νησί, γιατί θεωρήθηκε ότι ο Τούρκος βγήκε αυτό προς τα έξω και τα τελευταία χρόνια ότι περνάει καλύτερα εδώ πέρα, συγκρίσει με κάποια άλλα νησιά, ίσως και λίγο φθηνότερα από άλλα νησιά. Και άνοιξε όλο αυτό πάρα πολύ γρήγορα όμως, που δεν το περιμέναμε. Και βεβαίως αυτό που ευτυχώς ήταν έτοιμες κάποιες από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που κάνουν τη σύνδεση και είχαν την ικανότητα να βάλουν και άλλα καραβάκια για να υποστηρίξουν αυτή την κίνηση. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να έρθει αυτός ο κόσμος. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ο κόσμος που ήρθε, πιστεύω ότι το είδε πάρα πολύ ο ντόπιος, ο Λέσβιος, είδε ότι παντού υπήρχαν Τούρκα αυτοκίνητα. Έχουμε περάσει νομίζω τις 2.000 εισόδους αυτοκινήτων με Τούρκες πινακίδες. Δεν είναι μόνο ο κόσμος. Ο κόσμος ήρθε εδώ με τα αυτοκίνητά του, ήρθε με την οικογένειά του. Είδαμε να ανοίγουν διανυκτερεύσεις και που είχαμε ένα μέσο όρο 2 διανυκτερεύσεις
ανάφιξη, πήγαμε στις 3 με 4 και 5. Είδαμε Τούρκοι να κάθονται για μια εβδομάδα. Κάποιοι ξανάρχονται. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ και θα τους έχουμε όλο το χρόνο από εδώ και πέρα και πιστεύω θα πάει καλά. Πρέπει να εστιάσουμε στην ποιότητα από εδώ και πέρα, πιστεύω. Ο κόσμος πρέπει να δει ότι εδώ το νησί έχει αυτή την ποιότητα που δεν την έχουν τα άλλα νησιά. Πρέπει να τη δει, να τη δείξουμε, να την αναδείξουμε και αυτό βεβαίως χρειάζεται δουλειά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες επισκέπτες και τον κοινωνικό τουρισμό, εκεί πώς κοιμάνθηκαμε? Πήγε εξίσου καλά. Δεν έχουμε όμως τα μετρήσιμα στοιχεία όπως έχουμε τον Τούρκο λόγω του διαβητηρικού ελέγχου ή της Φραπόρ που ξέρουμε ακριβώς τα νούμερα που έχουν έρθει. Θεωρώ όμως ότι έχουμε περάσει 60.000 εκεί. Φάνηκε πάρα πολύ που βοήθησε η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με 3 καράβια φέτος. Με 2 προσεγγίσεις του καταμαράν, τη Σιτζέτ και ένα της Blue Star, που πιστεύω αν είχε κι άλλο και αυτό θα ήταν γεμάτο. Άρα ενισχύθηκε πάρα πολύ η Βόρεια Ελλάδα που μας έλειπε όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως είδαμε και από την Νότια Ελλάδα, την Αθήνα και από τη Στερεά Ελλάδα κόσμο. Αλλά θεωρώ ότι τη μεγάλη διαφορά την έκανε η Βόρεια Ελλάδα με τη Θεσσαλονίκη και κακώς τόσα χρόνια δεν είχε μπει. Είχε αυτό το μεγάλο κενό, νομίζω 10 χρόνια ένα κενό τη Θεσσαλονίκη, το οποίο το πληρώσαμε στην ουσία. Έτσι. Τώρα που ξαναμπήκε και θα δούμε και τα γκρουπάκια να έρχονται. Θα δούμε γκρουπάκια που έχουν ήδη ξεκινήσει του θρησκευτικού τουρισμού, επανήλθαν και αυτά. Και τώρα που μιλάμε έχουν έρθει και θα τα δούμε και τον Οκτώβριο. Άρα τι κάναμε, ανοίξαμε τη σεζόν με τον Έλληνα. Το είδαμε και το Πάσχα αυτό, γιατί αυτό είχαμε ένα πλεονέκτημα που ευτυχώς έγινε. Φέτος οι εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές, ανοίξαν τα δρομολόγια τους για το καλοκαίρι από τον αρχές Μαΐου, μπορεί και από λίγο νωρίτερα. Αυτό βοήθησε στον κόσμο να επιλέξει το νησί, να βρει προφανώς τα εισιτήρια που ήθελε και να προγραμματίσει νωρίτερα. Αυτό βοήθησε λοιπόν να έρθει και περισσότερος κόσμος. Κύριε Χατζηγυριάκο, είστε για πρώτη φορά υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό Νέα Δυναμική του Αλκιβιάδη Στεφανή. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική και τι ήταν εκείνο που σας έκανε να επιλέξετε τον κύριο Στεφανή? Ένα τηλεφώνημα έγινε κάποια στιγμή από τον κύριο Στεφανή. Του με προσκάλεσε να τον ακολουθήσω στην κίνηση που έκανε ο ίδιος. Μπορώ να πω ότι ήταν μεγάλη μου χαρά, γιατί είδα έναν άνθρωπο που μίλησε, συνομίλησα μαζί του, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα όραμα, αγαπά τον τόπο του, έχει θέληση να βοηθήσει και είναι κάτι το οποίο νομίζω περνάει και αυτή την ενέργεια και στον συνομιλητή του και νομίζω ότι μπορεί να γίνει πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί φίλοι και γνωστοί μου λέγανε κάποια στιγμή, εντάξει, ασχολείσαι λίγο με τα κοινά, γιατί δεν το πας σε ένα επίπεδο πιο πάνω, ένα βήμα πιο πάνω, ώστε να κάνει αυτά που λες να τα κάνεις. Είναι μια πρόκληση δηλαδή με λίγα λόγια και λέω γιατί όχι, γιατί να το δοκιμάσουμε και αυτό. Έχουμε την όρεξη να κάνουμε πράγματα, έτσι κι αλλιώς και μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από το κομμάτι της Ένωσης ασχολούμαστε με το νησί, έτσι κι αλλιώς. Κάνουμε πράγματα με το νησί, είναι έτσι που λειτουργούμε μέσω της δουλειάς. Και λέω να το τολμήσω και τώρα με βοήθησε πάρα πολύ και φίλοι και μου λέει κάν το. Και λοιπόν το πήρα και εγώ απόφαση. Νομίζω ότι είμαι με τη σωστή πλευρά. Θέλω να πω ότι είμαι με ανθρώπους που νοιάζονται, πιστεύουν και θέλουν να κάνουμε πράγματα για το νησί μας. Διότι να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να κοιτάμε και το μέλλον για τα παιδιά μας, έτσι, να τους δώσουμε χώρο, να αρχίσουν να γίνονται πράγματα για το νησί, γιατί είναι αυτό που λείπει. Έχουν μείνει αρκετά πράγματα πίσω γενικά για όλα τα χρόνια. Είμαστε στάσιμοι, άρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Και νομίζω μας δίνεται ευκαιρία να βγούμε μπροστά, να το τολμήσουμε και να ξεκινάμε να δημιουργήσουμε για ό,τι καλύτερο πρέπει να γίνει για αυτόν τον τόπο. Αν κάνατε κάποιες παρεμβάσεις στον τουρισμό, ποιες θα ήταν αυτές που θα είχατε βάλει σε προτεραιότητα? Καταρχήν να πούμε ότι ο τουρισμός είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα, δεν είναι κάτι απλό. Πρέπει να το δούμε με άλλη ματιά, να αλλάξουμε φιλοσοφία, γιατί αν δεν αλλάξει τον τρόπο σκέψης και το πώς κινείς, δεν θα αλλάξει και τίποτα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει πλέον να γίνει, να έρθει πιο κοντά η αυτοδιοίκηση, πιο κοντά στον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τουρισμό. Εγώ από την άλλη πλευρά που είμαι, δεν το είδα αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Άρα εμείς τι θέλουμε, να έρθουμε πιο κοντά σε συνεργασία, κοινές δράσεις με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, διότι εάν δεν έρθουν κοντά αυτοδιοίκηση και ο δυτικός τομέας, δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Θα μείνουν πάλι στάσιμοι. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να συναποφασίσουμε όλοι μαζί για το πώς θα προχωρήσουμε
ο καθένας από το δικό του κομμάτι, να ενωθούν αυτές οι δυνάμεις και από εκεί πέρα να ξεκινήσουμε. Άρα θέλει μια σωστή διαχείριση, πρέπει να μην χάνονται οι ευκαιρίες που μας δίνονται μπροστά και πρέπει πάντα να λειτουργούμε με γνώμονα το πώς να προστατέψουμε το τουριστικό μας προϊόν. Γιατί βλέπετε είναι πολύ ευαίσθητο να πάρουμε τα προηγούμενα χρόνια διάφορα πράγματα που γίνονται στο νησί μας, το πώς επηρέασαν αρνητικά τις αφήξεις του τουρισμού στη Λέσβο. Άρα πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη που έχουν γίνει από το παρελθόν, ίσως και πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε ότι μπορούμε να τα συναντήσουμε, αλλά έχουμε τώρα την εμπειρία και να μαθαίνουμε το τι έχει γίνει πριν, ώστε να προλαμβάνουν να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη στο μέλλον. Και από εκεί πέρα, με μια σωστή διαχείριση και με καλή συνεργασία, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη σωστή προβολή, να βοηθήσουμε να γίνουν επενδύσεις στον τουρισμό που μας λείπουν πάρα πολύ. Βλέπουμε σιγά σιγά να έρχονται άνθρωποι και να επενδύουν στο νησί. Ωραία. Και θέλει μια εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια, ο τουρισμός θέλει εξωστρέφεια, πρέπει να βγαίνεις προς τα έξω. Πώς θα γίνει αυτό, θα δούμε πώς θα γίνει. Δεν είμαστε όλοι ειδικοί, ο καθένας έχει το κομμάτι του. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει η φιλοσοφία, ξέρουμε πώς λειτουργεί ο τουρισμός και νομίζω με τον κύριο Στεφανή που έχει όραμα για τον τουρισμό και είναι αυτό που μας πάρα πολύ, γιατί έχει δώσει βάση στον τουρισμό και είναι ένας από τους λόγους που είπα και το ναι, να προχωρήσουμε και όχι μόνο για τη Λέσβο, για όλο το Βόρειο Αιγαίο, γιατί το Βόρειο Αιγαίο έχει μια ιδιαιτερότητα με τα υπόλοιπα νησιά και αυτό πρέπει να αναδείξουμε και να δούμε πώς το προωθήσουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με τον σωστό τρόπο.